Για επούλωση των πληγών του Μνημονίου έκανε λόγο στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντα το παράδειγμα τη κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασία και την επιβολή ποινών σε εργοδότε που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Συγκεκριμένα το μήνυμα έχει ω εξή. Συμπληρώνονται σήμερα 133 χρόνια από τον ιστορικό αγώνα των εργατών του Σικάγο για δουλειά με αξιοπρέπεια. Η Πρωτομαγιά του 1886 έθεσε τι βάσει για την ανάπτυξη του εργατικού Κινήματος και αποτελεί πάντοτε έμπνευση για τα κινήματα που διεκδικούν το δίκαιο των πολλών σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού, όπου η ανατροπή τη ισορροπία μεταξύ κεφαλαίου και εργασία απειλεί τη βιωσιμότητα των οικονομιών, των κοινωνιών και του ίδιου του περιβάλλοντο, ο αγώνα για την προστασία τη εργασία αποτελεί καθήκον κάθε προοδευτικού και δημοκράτη πολίτη. Η σημερινή όμω είναι και η πρώτη πρωτομαγιά μετά την έξοδο από τα μνημόνια που αποτέλεσαν πριν από οτιδήποτε άλλο μία επίθεση στην εργασία μέσω τη υποτίμηση. Με δραματικέ συνέπειε για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σήμερα μετράμε ήδη τρει μήνε από την 1η Φεβρουαρίου του 2019, όταν αυξήθηκε ο κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και καταργήθηκε το άδικο μέτρο του υποκατώτατου μισθού για τα νέα παιδιά κάτω των 25 ετών που πρωτοβγαίνουν στην αγορά εργασία. Πλέον αντιμετωπίζονται όλοι οι εργαζόμενοι επί ίση Μετράμε οκτώ μήνε από την επαναφορά τη αρχή τη επεκτασιμότητα και τη αρχή τη ευνοϊκότερη ρύθμιση για τι συλλογικέ συμβάσει εργασία, από την επόμενη κιόλα ημέρα από την έξοδο από τα μνημόνια στι 20 Αυγούστου του 2018. Ακόμη η επαναρρύθμιση τη εργασία μέσα από την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, η αύξηση των ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασία και η επιβολή ποινών στου εργοδότε που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία σηματοδότησαν το πέρασμα σε μια νέα εποχή κοινωνική δικαιοσύνη. Και βιώσιμη ανάπτυξη για τη χώρα μα. Σημαντικά βήματα που σταδιακά επουλώνουν τι πληγέ που άφησαν πίσω του οι καταστροφικέ πολιτικέ των μνημονίων που καταπάτησαν και κτημένα δεκαετιών. Πολιτικέ τι οποίε στεναρά υποστήριξε η σημερινή αντιπολίτευση, που και σήμερα ακόμη ονειρεύεται να τι επαναφέρει. Η πρόταση για κατάργηση του δώρου των Χριστουγέννων είναι προάγγελο αυτών των αγαθών που εγκολπώνεται η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία του. Αγαθά για τη διεφθαρμένη ελίτ που εκπροσωπούν, βεβαίω, αφού οι πολιτικέ αυτέ έφτασαν την ανεργία στο 28% το 2014 και οδήγησαν στην εξαθλίωση χιλιάδε οικογενειών κατά τη διάρκεια τη κρίση. Με τι πολιτικέ στήριξη τη απασχόληση, το ποσοστό ανεργία έπεσε στο 18,5% σύμφωνα με τη Eurostat. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εφησυχαζόμαστε αφού παραμένει ακόμη υψηλό και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Η προστασία τη εργασία είναι προπόθεση κοινωνική συνοχή, αλλά είναι και προπόθεση ελπίδα και προοπτική για του νέου και τι νέε μα, για την Ελλάδα του αύριο. Ο αγώνα για τη διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων και την προστασία των εργαζομένων, ο αγώνα για το δίκαιο των πολλών είναι διαρκή και αποτελεί προτεραιότητά μα. Δεν γυρίζουμε πίσω. Έχουμε τη δύναμη και θα το κάνουμε πράξη. Καλού αγώνε, καλή εργατική πρωτομαγιά.